γκατή, λέει, για όλο αυτό το οποίο έχει γίνει με τις 60 οικογένειες οι οποίες έμειναν, ειδικά λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, στο δρόμο. Πάμε να δούμε τη δική του εκδοχή. Έχω μάθει να κρατάω το λόγο μου. Λίγες φορές στις δουλειές μου έχω κάνει συμβόλαιο, όπως και σε αυτή την συνεργασία. Δεν είχαμε συμβόλαιο, είχαμε ένα παρσινό συμβόλαιο. Προτάσεις είχα πάρα πολλές και το γνώριζε ο τελικά υπεύθυνος για τις 60 οικογένειες, όπως και εγώ ήμουν μία από αυτές τις 60 οικογένειες. Μου είχε γίνει πρόταση πολύ πριν ξεκινήσω εκεί. Το άντεξα για 2 μήνες. Είμαι πλέον υπεύθυνος για τις 160 οικογένειες. Εντάξει, τελικά για όλα έρχεται μια στιγμή που κάτι θα απαντήσει ο άλλος. Δηλαδή, είχαν υποθεί πολλά για το Θέμη Αδαμαντίδη. Νομίζω ότι έχει γίνει μια. Ο καθένας προσπαθούσε να καλύψει τα νότα του. Δηλαδή, από τη μία έχουμε, να υποθέσω εγώ, τον μαγαζάτορα, τον επιχειρηματία. Ναι. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος έχει 3 τραγουδιστές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το σχήμα του και με αυτούς ετοιμάζεται έτσι να ανοίξει το. Να κάνει το opening για τις γιορτές. Και για μετά τις γιορτές. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα Θέμη Αδαμαντίδη, ο οποίος λέει ότι του είχαν γίνει προτάσεις, συμβόλαιο δεν υπήρχε, υπήρχε πέρσι, λέει. Οπότε ήμουν ανοιχτός ανά πάσα στιγμή. Ήμουν κι εγώ ένας από αυτές τις 60 οικογένειες που περίμενα και από τη στιγμή που νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, κι εγώ ίσως να το έκανα. Ναι, αλλά από τη στιγμή που ξεκίνησε... Θα κοιτούσα την πάρτη μου, θα την κοιτούσα, ναι, την πάρτη μου. Έχει... Δεν φταίω εγώ για τις 60 οικογένειες. Ναι, Τάσομαι, όμως έκανε πρόβες. Υποτίθεται έκαναν πρόβες για να ξεκινήσει αυτό το σχήμα. Και ήταν το μεγάλο όνομα. Δηλαδή, χωρίς αυτό το όνομα, δεν μπορούσε να στηθεί το μαγαζί. Και ξαφνικά φεύγει. Από ό,τι έχω καταλάβει, εγώ δεν πληρωνόταν. Δεν, για να λέει, δεν ήταν εντάξει απέναντί μου στις υποχρεώσεις τους. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Αυτό ναι, ναι, αλλά τον Γκαλίδη είναι πληρώναν το Αντιχαντζίδο, πληρώναν το Τσίνε, πληρώναν το Θέμη Αδαμαντίδη. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έχει μιλήσει γι' αυτό, τουλάχιστον να ήταν ο και στις Είχε την εκπληρωμένη όμως ο Καλλίδης εναντίον του. Ναι, έχει δίκιο όμως η Λαμπροπούλου σε αυτό. Ο Αδαμαντίδης είχε την επιλογή να πάει και κάπου αλλού και με πολύ περισσότερα χρήματα. Και Χαντζίδη φαντάζομαι θα είχε. Και ο Καλλίδης είναι από τα top ονόματα και οι προφανώς δεν είχαν όμως. Δεν νομίζω να μην είχαν προτάσεις. Και τον ακούσαμε να επαναλαμβάνει ουσιαστικά αυτό που είπε και στο καινούριο μαγαζί που εμφανίζεται πια. Που διέκοψε την ώρα του προγράμματός του, είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είπε και κάτι άλλο όμως. Από τη μία ήταν 60 οικογένειες, άρα προφανώς είναι πολύ πιο μικρό το νυχτερινό μαγαζί σε σύγκριση με αυτό που είναι 160. Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ενώ το ότι έφυγες από κάπου και πήγες. Πας σε κάπου αλλού που πιθανόν τα οικονομικά σου τουλάχιστον. Προφανώς, να είναι πολύ καλύτερα. Προφανώς, μεγαλύτερο μαγαζί εννοείται. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το, να το καταλάβω. Αν δεν είσαι ευχαριστημένος, φεύγεις πριν να ήρθεις τόσο κοντά από την πρεμιέρα. Δεν στείνεις τόσους ανθρώπους. Μα μπορεί μετά που ξεκίνησα, Βαρβάρα μου, να μην τον πλήρωσε. Πώς θα τον πλήρωσε, πριν να ξεκινήσουν εμφανίσεις. Άρα έπρεπε να εμφανιστεί ένα μήνα και μετά να τον πλήρωσω. Ας πούμε. Δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι εβδομάδα. Ή ένα βράδυ, ας πούμε. Ή με το βράδυ. Εμφανίστηκε όμως, δεν έφυγε αμέσως. Να κάνει να εμφανίσει, ναι. Πόσες εμφανίσεις στην τελική όμως. Μπορεί και να έκαναν και 2 μήνες. Ναι. Στην τελική όμως, γιατί ο Καλλίδης έριξε τα πυρά του στον Θέμη Αδαμαντίδη. Ναι. Αντί να πα στο μαγαζάτορα, όλο αυτό το παρασκήνιο τέλος πάντων, στα social media που βγήκε μέσω του κυρίου Καλλίδη, νομίζω ήταν λίγο ανάδικο για το Θέμη του Αδαμαντίδη. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι στα αλήθεια έγινε. Να σου πω κάτι, Ρετάσο, μου ακούς κάτι. Και πραγματικά είναι κάποιες φορές που δεν μπορεί και ο άλλος να βγαίνει και να τα λέει όλα φορά παρτίδα τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί μετά είναι και λίγο. Ωραία, η Κέλλη Κελκίδου του γιατί δεν βγήκε. Γιατί δεν. Συγγνώμη, δεν είναι. Εγώ και Λεκίδου, γιατί να βγει. Μπλέξαμε τα. Η Χατζίδου, γιατί δεν βγήκε. Έστω μέσω των social media. Και να πάρει. Γιατί και αυτή έμεινε χωρίς δουλειά. Δεν εκφράζονται όλοι το ίδιο. Ακριβώς. Κρύβονται άλλα πράγματα. Όχι, δεν σημαίνει ότι όταν είσαι δυσαρεστημένος από κάπου πρέπει πάντα να μιλάς.
Μπορεί να τελειώνει κάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα πρέπει να λες και γιατί έφυγες από κάπου, γιατί τελείωσε μια συνεργασία, γιατί είσαι δυσαρεστημένος. Αυτό είναι και μέσα στα πλαίσια του επαγγελματισμού, εμένα με ρωτάς. Το τι γίνεται μέσα στις δουλειές δεν πρέπει να υπόνεται παρά έξω. Μόνο όταν είναι απόλυτος απαραίτητη ανάγκη, γιατί έχεις δεχτεί μια επίθεση και πρέπει να απαντήσεις σε κάτι, ή ενώ αυτά τα πράγματα της δουλειάς. Είναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται σε ένα λογιστικό γραφείο, ξέρεις τι γίνεται μέσα στο γραφείο των δασκάλων, μέσα στην αίθουσα των δασκάλων, εκεί δεν γίνονται διάφορα. Ναι, απλά τα επαγγέλματα τα οποία έχουν είναι άμεσα. Προβολή. Ναι, στον χώρο του θεάματος εκθέτονται και πιο πολύ. Εγώ ξέρω ότι ο επαγγελματισμός, μέσα στα πλαίσια του επαγγελματισμού, είναι και πολλά πράγματα που συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να τα λες. Ενώ είναι μέσα στη δουλειά σου. Μπορεί να μην έχεις περάσει καλά κάπου που ήσουν, μπορεί να μην περνάς καλά τώρα, μπορεί να μην περάσεις καλά στο μέλλον. Δεν σημαίνει ότι από που φεύγεις πρέπει να φεύγεις πυροβολώντας. Ναι, ενίοτε όμως κάποιες καταστάσεις σε οδηγούν στο να απαντήσεις ή ναι. να πάρεις κάποια θέση. Ναι. Απλά εγώ βάζω ανάμεσα στους τρεις. Έχει τρόπους να απαντήσεις. Ακριβώς. Ανάμεσα στους τρεις τραγουδιστές που ήταν το σχήμα, προφανώς η κυρία Χατζίδου επέλεξε μια άλλη οδό. Ναι, μια χαρά.